πούμε ότι ζούμε σε μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα εποχή, μια έτσι ενδιαφέρουσα οικονομική περίοδο. Όπως λένε και οι δημοσιογράφοι, οι εξελίξεις είναι ραφές, τα γεγονότα διαδέχονται το ένα από άλλο και το βλέμμα μας είναι καρφωμένο έτσι σε αυτά τα γεγονότα. Είναι στραμμένο το βλέμμα μας στον έξω κόσμο. Και έχουμε παρασυρθεί από τα συλλογικά πάθη. Από αυτά θεωρούμε ότι εξαρτάται και η ατομική μας μοίρα. Άρα ζούμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή, καθηλωτική. Και θυμάμαι, συνειρμικά σχεδόν, έναν Κινέζο σοφό, τον οποίο αναφέρει ο Αλμπέρ Καμί, σπουδαίος αυτός Γαλλο-Αλγερινός συγγραφέας. Τον αναφέρει στην περίφημη ομιλία που εκφώνησε όταν πήρε το βραβείο Νόμπελ. Ξεκινούσε και αυτός καμία από τη διαπίστωση ότι η εποχή ήταν συγκλονιστική, ενδιαφέρουσα. Και του άρεσε όμως εκείνη η προσευχή που έκανε κάθε βράδυ, λέει ο Κινέζος σοφός, και που παρακαλούσε κάθε βράδυ το Θεό ένα πράγμα. «Κάνε Θεέ μου», έλεγε ο Κινέζος σοφός, «να μη ζήσω σε μια ενδιαφέρουσα εποχή». Ήδη είπα ότι το βλέμμα μας είναι στραμμένο προς τα έξω, προς τα γεγονότα. Δεν έχουμε τον χρόνο να τα αφομοιώσουμε, να τα επεξεργαστούμε, να τα στοχαστούμε. Δεν έχουμε το χρόνο να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τα μέσα. Να κάνουμε αυτή την κίνηση της αναδίπλωσης στον εαυτό, να αναστοχαστούμε τα γεγονότα και να τα ερμηνεύσουμε με ένα πιο ελεύθερο τρόπο. Χωρίς αναστοχασμό, τι συνήθως κάνουμε, ερμηνεύουμε τα γεγονότα με τον τρόπο που αυτά συνήθως αυτοκατανοούνται. Παίρνουμε τις ερμηνείες που μας προσφέρουν οι άλλοι. Του ισχύου. Ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη εδώ στην Ελλάδα, η ερμηνεία είναι η μάχη κατά του γερμανικού πρότυπου ανάπτυξης, η μάχη κατά της λιτότητας, κατά της γερμανικής Ευρώπης και υπέρ της Ευρωπαϊκής Γερμανίας. Αν πάμε βέβαια στη Γερμανία, να δούμε τα πράγματα κάπως να αντιστρέφονται. Εκεί ισχύουν άλλα ερμηνευτικά πρότυπα που έχουν επιβληθεί. Γεγονός είναι ότι έτσι όπως είμαστε στραμμένοι σε αυτά τα πράγματα, σε αυτή την πραγματικότητα, δεν έχουμε τον χρόνο να πραγματοποιήσουμε αυτό που στη φαινομενολογία είναι το βασικό στοιχείο της μεθόδου. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτό που λένε αναστοχασμό. Εδώ η λέξη reflection, reflexion, είναι κεντρική σημασία. Έχει μία οπτική σημασία αυτή η λέξη αναστοχασμός, δηλώνει μία αντανάκλαση. Πέφτει το φως σε μία επιφάνεια και επιστρέφει πίσω και έτσι, κατά κάποιο τρόπο, το φως αποκτά συνέστηση του εαυτού του μέσα από αυτή την αντανάκλαση. Είναι μια κίνηση αναδίπλωσης που μας επιτρέπει να σκεφτούμε τα γεγονότα σε συνάρτηση με τον τρόπο που εμείς τα προσλαμβάνουμε και άρα να προβούμε σε ένα είδος κριτικής αυτοδιόρθωσης. Κατακτάμε ένα είδος ερμηνευτικής ελευθερίας μέσω των αναστοχασμών. Προϋπόθεση για αυτό τον αναστοχασμό όμως είναι αυτό που είπα, ο χρόνος. Οι δύο αυτές λέξεις, αναστοχασμός και χρόνος,
παίζουν κέριο ρόλο στη φρονολογία του Edmund Husserl, αλλά και κατ' επέκταση σε ολόκληρη την παράδοση φρονολογίας, είτε αυτή συνδεθεί με τον Heidegger, είτε με τον Sartre, είτε με τον Merleau-Ponty. Ρεφλεξιόν, ας πούμε, αναστοχασμός έχει προταθεί, ανάκλαση. Άλλοι έχουν πει την λέξη που χρησιμοποιούν και οι εργολάβοι σήμερα, αυτεπιστασία. Παλιότερα υπήρχε αυτή η λέξη. Υπήρξε η λέξη ανασκόπηση, αλλά είναι λάθος. Σημασία έχει επικρατήσει αυτός ο όρος αναστοχασμός στα ελληνικά. Είναι αυτή η επάνωδος και σε αυτόν που λέγανε οι νεοπλατωνιστές και ο Πλουτίνος. Αυτό είναι το βασικό ζωτικό στοιχείο της φρονολογικής μεθόδου. Αυτή η μέθοδος όμως συνυφαίνεται με το θέμα που απασχολεί τη φρονολογία. Δεν είναι μια μέθοδος ανεξάρτητη από το θέμα. Η μέθοδος στη φρονολογία δεν είναι μια τεχνική την οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε σε οποιαδήποτε θεματική περιοχή. Η μέθοδος είναι προσαρμοσμένη σε αυτό που είναι βασικό θέμα της φρονολογίας. Και στο Husserl το βασικό θέμα της φρονολογίας σε ένα πρώτο επίπεδο είναι η ανθρώπινη συνείδηση. Τι είναι συνείδηση? Και ένα πρώτο φαινομενικά βασικό χαρακτηριστικό υποτίθεται της φρονολογίας είναι η έμφαση στον αποβλεπτικό, όπως λέμε, ή προθετικό χαρακτήρα της συνείδησης. Αποβλεπτικός, intentional, intentionalité, αποβλεπτικότητα της συνείδησης. Intentionalité. Το αποδίδουμε ως αποβλεπτικότητα, σωστά. Η λέξη πρόθεση δεν αποδίδει πλήρως αυτό που θέλει να πει ο Husserl με τη λέξη αποβλέπω σε κάτι. Είναι έκφραση που έχει την καταγωγή της σε ένα πλατωνικό όρο, αποβλέπει εις το εν. Έχει μία διάσταση στόχου, μία τελεολογική κίνηση. Αποβλέπω στο να δω κάτι στην πληρότητά του, στην πλήρη εμφάνισή του. Αποβλέπω στο να συλλάβω ένα αντικείμενο, όπως λέει ο Husserl, με σάρκα και οστά. Αυτοπροσώπους. Leibhaftig λέει στα γερμανικά. Leib είναι η λέξη για το σώμα, όπως το χρησιμοποιεί η φαινολογία. Όχι με μία ψυχοφυσική, μια φυσιολογική διάσταση, βιολογική. Like. Ένα κρίσιμο θέμα που δεν μπορώ να το θίξω και δεν προλαβαίνω. Απλώς αποβλέπει η συνείδηση μέσα από το κάθε ενέργειμά της, λέει ο Husserl, στο να έρθει σε επαφή με το αντικείμενο και συνάμα να το δει αυτοπροσώπους, με σάρκα και οστά, στη σωματική του παρουσία, στην πλήρη σωματική του παρουσία, να το δει αυτοπροσώπους. Υπάρχει δηλαδή στο συνειδησιακό ενέργημα μία αναφορά σε ένα χώρο αντικειμένου, ξέρω εγώ αντιλαμβάνομαι ένα χώρο, ένα πράγμα, ένα αντικείμενο, φαντάζομαι μία κατάσταση, θυμάμαι ένα παιδικό μου φίλο. Σε όλα αυτά τα ενεργήματα βλέπω μια αναφορά σε ένα αντικείμενο. Η αναφορά όμως αυτή δεν είναι στατική, έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα. Το συνδυσιακό ενέργημα έχει μια εγγενή τάση στο να συλλάβει το αντικείμενο στην πληρότητά του. Να το συλλάβει στην πιο πρωτογενή του και αυθεντική διάσταση. Ας πούμε βλέπω τον καφέ εκεί απέναντί μου, αλλά η δυναμική της αντιληπτικής μου συνείδησης είναι να πάω να δω όλο το αντικείμενο το οποίο κάθε φορά το βλέπω από μία οπτική γωνία. Το βλέπω πάντα μερικώς. Βλέπετε, ας πούμε, δεν βλέπω όλο το καφέ αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω όλο το φλιτζάνι, βλέπω πάντα ένα μέρος. Αυτό το βλέπω όμως δεν λέμε εμείς όταν βλέπω κάτι, βλέπω την επιφάνεια
την προστινή όψη του φλιτζανιού, λέω, βλέπω το φλιτζάνι. Αυτό σημαίνει ότι έχω μια αίσθηση ότι ψάχνω να βρω την ολότητα του αντικειμένου. Έτσι, να το δω από όλες τις πλευρές, να το κατακτήσω στην ολότητά του. Να το δω στην αυθεντική του πληρότητα. Άρα το ένα χαρακτηριστικό που αναδεικνύει ο Χούσερ είναι η αποβλεπτική διάσταση των συνειδησιακών δημιουργημάτων. Όμως, ο Έντμουντ Χούσερ δεν θεωρεί ότι όλα τα συνειδησιακά ενεργήματα είναι αποβλεπτικά. Η αποβλεπτικότητα δεν ταυτίζεται με το συνολικό χώρο της συνείδησης. Δηλαδή, υπάρχουν ενεργήματα της συνείδησης που κατά τον Χούσερ δεν είναι αποβλεπτικά. Και έχουν όμως πρωταρχική σημασία για τη συγκρότηση συνείδησης. Έτσι, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα υπόστρωμα συνειδησιακό που αποτελεί και το θεμέλιο της συνείδησης κατά τον Χούσερ και συγκροτεί αυτό που ονομάζει χρονικότητα της συνείδησης. Ο χρόνος είναι, λέει ο Χούσερ, το θεμελιώδες πρόβλημα της χρονολογίας, γιατί αποτελεί και τη θεμελιώδη διάσταση της συνείδησής μας. Και είναι η προϋπόθεση για να γίνει η συνείδηση αποβλεπτική. Μπορεί να έχουμε, λέει, όλη αυτή την αποβλεπτική σχέση με αντικείμενα, διότι η συνείδησή μας είναι εγγενώς χρονικά δομημένη. Ο χρόνος, λοιπόν, αποτελεί το μυστήριο για τη φαινολογία που πρέπει να ξεδιαλυθεί. Και η αναλύση του Χούσερ για τον χρόνο είναι ό,τι πιο σημαντικότερο και πιο δύσκολο έχει δώσει. Ένας Γάλλος φαινομενολόγος, ονόματι Μισελ Ανρί, πολύ καλός φαινομενολόγος, άγνωστο φυσικά, αλλά πολύ σημαντικός στον χώρο της φαινομενολογίας, έλεγε ότι το μορφότερο βιβλίο του Χούσερ είναι οι παραδόσεις του, πανεπιστημιακές, για τη φαινομενολογία της εσωτερικής συνείδησης του χρόνου. Είναι αυτά τα μαρκούτσια της φαινομενολογίας τεράστια, τεράστια τίτλη. Καμιά φορά δεν καταπίνονται, αλλά είναι η γερμανική συνήθεια. Αυτές οι παραδόσεις, κυρίως των υπαρόντων, είναι μια σειρά σημειώσεων που είχε κρατήσει ο Χούσερ. Ο ίδιος δεν προλάβαινε πολλές φορές να οδηγεί τη σκέψη του στη μορφή ενός βιβλίου. Δεν είχε και το χρόνο, ξέρω εγώ, να πειθαρχεί τη σκέψη του στην αρχή ένα βιβλίο. Και τι έκανε? Έδωσε τις σημειώσεις του στην τότε βοηθό του, την Edith Stein, μία Εβραία φιλόσοφο, μία προσελητίστηκε μετά στον καθολικισμό, είχε επί ναζισμού ένα τραγικό τέλος και θυμάμαι στη Γερμανία όταν ήμουν ότι είχε έρθει τότε ο Πάπας Παύλος, ο ποιος ήταν, τον αριθμό του, συγγνώμη, και την έκανε την ακήρυξη Αγία της Καθολικής Εκκλησίας. Η Edith Stein είχε μια πολύ δύσκολη σχέση με τους φαινομενολόγους και ήταν υποτιμημένη, γιατί υπήρχε δυστυχώς ένας μισογενισμός στους κύκλους αυτούς. Επιμελήθηκε την έκδοση αυτή και μετά την οριστική, ας πούμε, διάρθρωση αυτού του έργου την είχε κάνει ο άλλος βοηθός του Χούσερ, γνωστός μας Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο οποίος επιμελήθηκε την έκδοση το 1928 και είχε γράψει και ένα πρόλογο όπου άφηνε χνές στο γεγονός ότι ο Χούσερ αντιμετωπίζει αυτό το θεμελιώδες πρόβλημα του χρόνου στο πλαίσιο ενιών που έχουν μια καρτεσιανή διάσταση και κατά κάποιο τρόπο ήθελε να πει ο Χάιντεγκερ ότι αυτή η καρτεσιανή
ορολογία του Χούσελ δεν επέτρεπε στον αφανή το κενεφανές αυτό των αναλύσεων του Χούσελ. Δηλαδή έβλεπε μια διάσταση ανάμεσα στις έννοιες που χρησιμοποιούσε ο Χούσελ που είχαν ένα καρτεσιανό φορτίο και στην ριζοσπαστικότητα. Τι είναι το καρτεσιανό φορτίο? Λέει, ας πούμε, ο Χούσελ μιλάει για χρονικότητα της εσωτερικής συνείδησης. Άρα μοιάζει, ας πούμε, να είναι ο χρόνος κάτι που είναι εμενές μέσα στη συνείδηση. Άρα η συνείδηση είναι κάτι σαν μια κλειστή σφαίρα, ένα φόρουμ interne, ένα εσωτερικό φόρουμ. Μέσα εκεί παίζεται το στοιχείο της χρονικότητας και μετά τίθεται το πρόβλημα πώς συναντάμε τον έξω κόσμο, ο οποίος είναι, υποτίθεται, αποκλεισμένος από το χώρο της εσωτερικής συνείδησης. Ο Χάιντεγκερ ήθελε να πει ότι η φαινομενολογία με τις αναλύσεις στην πραγματικότητα σπάει αυτή τη διάκριση εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου και ότι η χρονικότητα είναι αυτό το στοιχείο που καθιστά τη συνείδησή μας εκστατική, δηλαδή ανοιχτή προς τον κόσμο. Αυτό το είναι μέσα στον κόσμο που χαρακτηρίζει τον Χάιντεγκερ δηλώνει ακριβώς, προϋποθέτει ακριβώς ότι ο χρόνος ως εγγενής δομή της ανθρώπινης συνείδησης είναι αυτός που μας διανοίγει προς τον κόσμο, προς τα αντικείμενα και που μας επιτρέπει να ξεφεύγουμε από τον περίκλειστο κόσμο της συνείδησής μας. Η χρονικότητα είναι αυτή που μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με τον εξωτερικό κόσμο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η διάκριση εντός και εκτός χάνει κάθε νόημα. Όταν είμαστε στραμμένοι προς τα έξω, ταυτόχρονα είμαστε στραμμένοι προς τον εαυτό μας και όταν είμαστε στραμμένοι προς τον εαυτό μας, είμαστε ταυτόχρονα στραμμένοι προς τα έξω. Και η χρονικότητα δεν είναι ούτε στοιχείο της εσωτερικής συνείδησης, ούτε των αντικειμένων. Η χρονικότητα προηγείται κάθε τέτοια διάκριση ανάμεσα σε υποκειμενική συνείδηση και αντικειμενικό κόσμο. Είναι ο χώρος που αρθρώνεται η ενότητα, υποκειμένου αντικειμένου. Αλλά, προσοχή, αυτό προκύπτει από τις αναλύσεις ήδη του Χούσελ. Ο Χάιντεγκερ απλώς επισημαίνει ότι μια καρτεσιανού τύπου ενοιολογία που χρησιμοποιεί ο Χούσελ εμποδίζει στο να γίνει κατανοητή αυτή η επανάσταση που επιφέρουν οι αναλύσεις του Χούσελ σε σχέση με τον καρτεσιανισμό και τον καντιανισμό. Ο χρόνος λοιπόν είναι το θεμελιώδες υπόστρωμα. Για να μπορέσω να σας μιλήσω για αυτό το θέμα του χρόνου στην χρονολογία, πρέπει όμως να προετοιμάσω το έδαφος, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο θέμα. Αυτό το θέμα, στις δύο επόμενες συναντήσεις, θα είναι ο βασικός μου στόχος. Και μέσα από αυτό το θέμα θα συνδέσω και θα συνθέσω Χάιντεγκερ και Χούσελ μαζί. Προηγείται όμως η επαρκής κατανόηση φαινομενολογικής μεθόδου. Διότι, χωρίς μια σαφή κατανόηση του πώς λειτουργεί η φαινομενολογική μέθοδος, εύκολα μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρές παρανοήσεις. Θα ολοκληρώσω δηλαδή αυτό που ξεκίνησε την πρώτη φορά. Τι σημαίνει στην ουσία ανασκευασμός, τι σημαίνει φαινομενολογική μέθοδος, προσπαθώντας να το παρουσιάσω μέσα από μία απόρριψη κριτικών ενστάσεων που έχουν διατυπωθεί κατά της φαινομενολογικής μεθόδου, κατά της έννοιας της ρεφλεξιού. Οι ενστάσεις αυτές έχουν διατυπωθεί με έναν πολύ βαρύνοντα τρόπο από τρεις, θα έλεγα, θεμελιακές παραδόσεις. Η πρώτη παράδοση, την οποία είχα ξεκινήσει να παρουσιάσω την προηγούμενη φορά, είναι η παράδοση του επιστημονικού νατουραλισμού. Σας είχα μιλήσει την προηγούμενη φορά, είχα αρχίσει να σας μιλάω για τις κριτικές ενστάσεις που είχε διατυπώσει ένας πολύ σπουδαίος φιλόσοφος
Αμερικανό φιλόσοφο τη συνείδηση και του νου, ο Ντάνιελ Ντένετ, ο οποίο υιοθετεί μια επιστημονικοφανή, όπω τα έλεγα, μέθοδο. Μια δεύτερη σειρά ενστάσεων έρχεται από ένα πιο οικείο προ τη φιλοσοφία του Χούσελ χώρο και είναι η ενστάση που έχει διατυπώσει ένα σπουδαίο νέο Καντιανό, που ήταν και φίλος του Χούσελ και δάσκαλος και του Χάιντεγκερ και λεγόταν Πάουλ Νάθρο. Και εξέφρασε τις ενστάσεις του κατά της ρεφλεξιών με τη βοήθεια καντιανών ιδεών και θεωρημάτων. Ο Πάουλ Νάθρο ήταν μια πολύ γοητευτική φυσιογνωμία, εξαιρετικός του χαστής, πολύ δύσκολος. Στην Ελλάδα έγινε γνωστός κυρίως λόγω του βιβλίου που είχε γράψει για την πλατωνική θεωρία των ιδεών. Ο Πάουλ Νάθορπ έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Υπάρχει μια καλή μετάφραση, την καθαρέουσα, και λέγεται «Η θεωρία του Πλάτωνος περί ιδεών». Είναι ενδιαφέρον ότι ο όρος «θεωρία περί ιδεών» του Πλάτωνος στην ουσία είναι κατασκευή των νεοκαντιανών. Τέτοια ιδέα ότι ο Πλάτων έχει μία θεωρία των ιδεών δεν τη βρίσκουμε μες στην Πλάτων, στα πλατωνικά κείμενα. Είναι μία αναδρομική θεωρία που επικράτησε από καντιανούς στοχαστές και στην οποία ο Νάτορ προσπαθεί να δείξει ότι ο Πλάτων στην ουσία ήταν ο πρόδρομος του Καντ. Έτσι. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στο τέλος και του βιβλίου αυτού, ο Νάτορ επιτίθεται κατά του Αριστοτέλη, διότι έχει παρανοήσει, λέει, πλήρως τον Πλάτωνα και χαρακτηρίζει τον Αριστοτέλη ως μία μέτρια διάνοια. Ανάλογη η κρίση θα δείτε και από έναν άλλον νεοκαντιανίζοντα, που έγινε γνωστός όμως με άλλους όρους, ήταν ο Κάρλ Πόπερ, ο οποίος έχει γράψει αυτό το γνωστό βιβλίο «Οι εχθροί της ανοιχτής κοινωνίας». Ο πρώτος τόμος είναι στον αρχικό εχθρό της ανοιχτής κοινωνίας που είναι ο Πλάτων, υποτίθεται. Και εκεί ο Πόπερ γράφει επίσης το εξής χαρακτηριστικό, ότι μιλάμε για τον Πλάτωνα, τον μεγαλύτερο φιλόσοφο που υπήρξε ποτέ. Και αν του κάνω μια τόσο έντονη κριτική, είναι ακριβώς διότι είναι ο μεγαλύτερος φιλόσοφος, σε αντίθεση με τον Αριστοτέλη που επίσης ήταν ένα μέτριος νους και δεν καταλάβαινε τον Πλάτωνα. Αυτή η άποψη ότι ο Αριστοτέλης ήταν μέτρια διάνοια κυριαρχούσε πάρα πολύ στους νεοκαντιανούς κύκλους. Και το λέω αυτό τώρα διότι συνέβη το εξής. Ο Χάιντεγκερ, όταν άρχισε να κάνει τις παραδόσεις από το 1919 στο 1929, που ήταν επηρεασμένες από τη φαινομενολογία του Χούσελ, είναι η περίφημη φαινομενολογική δεκαετία του Χάιντεγκερ που λέμε, γιατί μετά το 1929 ο Χάιντεγκερ αποσύρει την εμπιστοσύνη στη λέξη και στη μέθοδο της φαινομολογίας. Έτσι και λέει, η φαινομολογία κάνει μόνο ο Χούσελ, εγώ κάνω κάτι άλλο. Σε εκείνη την περίοδο που ο Χάιντεγκερ λειτουργεί ως φαινομενολόγος, σημαντικό ρόλο στη δική του διάρθρωση της φαινομολογίας παίζει η ανάγνωση του Αριστοτέλη. Ανακαλύπτει την πραγματική φαινομολογία στον Αριστοτέλη και ειδικά στα κείμενα του Αριστοτέλη που αναφέρονται στην πρακτική φιλοσοφία, παραδείγματος χάρη ηθικά νοικομάχια. Όχι στα θεωρητικά κείμενα του Αριστοτέλη βρίσκει τον πραγματικό φαινομενολόγο, αλλά στα ηθικά κείμενα του Αριστοτέλη, διότι εκεί βρίσκει μια ανάλυση φαινομενολογική της καθημερινής ανθρώπινης ύπαρξης. Και ειδικά βρίσκει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την έννοια της φρονήσεως, της αριστοτελικής. Σκεφτείτε τώρα το εξής. Το 1922 ο Χάιντεγκερ προσπαθεί να βρει μία θέση στο Πανεπιστήμιο, ήταν μέχρι τότε βοηθός του Χούσελ στο Φράιμπουργκ, αλλά με σύμβαση. Ο Έντμουντ Χούσελ γράφει μία επιστολή στον Πάουλ Νάτορ και του λέει «Έχω έναν εξαιρετικό βοηθό, ο οποίος ασχολείται με το να γράψει ένα βιβλίο για τον Αριστοτέλη». Του λέει τώρα ο Πάουλ Νάτορ, ο οποίος ήταν αρνητικά διακείμενος προς τον Αριστοτέλη,
ας μου στείλει ένα κομμάτι της εργασίας. Ο Χάιντεγκερ το 1922 γράφει μια νυχτή ένα μικρό κείμενο 22 σελίδων και το στέλνει στον Πάουλ Νάρντ. Αυτό το κείμενο το διαβάζει ο Πάουλ Νάρντ και πέφτει απλά σύννεφο. Χωρίς να έχει δημοσιευτεί το κείμενο, ο Πάουλ Νάρντ καλεί τον Χάιντεγκερ, χωρίς να του ζητήσει να δημοσιεύσει τίποτα, και του λέει, υπάρχει για σένα μία θέση έκτακτου καθηγητή, όχι τακτικού, στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ. Προσέξτε τώρα, έτσι. Ο Νάτο Καντιανός, όχι φαινομενολόγος. Πλατωνιστής, όχι αριστοτελιστής. Δέχεται έναν φαινομενολόγο, ο οποίος θεωρεί ότι ο πραγματικός φαινομενολόγος, άρα ο καλός φιλόσοφος είναι ο Αριστοτέλης, και τον δέχεται στη βάση ενός κειμένου 22 σελίδων, όπου όποιος το διαβάζει σήμερα δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει τι γίνεται, αισθάνεται ότι κάτι γίνεται, αλλά δεν καταλαβαίνει τι. Την ίδια αίσθηση είχε τότε και ένας από τους μαθητές του Χάιντεγκερ, που μετά έγινε πολύ γνωστός, ο Hans Georg Gadamer. Hans Georg Gadamer, που διαδέχθηκε Χάιντεγκερ μετά και θεωρήθηκε ένας από τους σημαντικότερους μαθητές του, στράφηκε προς το Χάιντεγκερ διαβάζοντας αυτό το κείμενο των 22 σελίδων. Το οποίο όμως χάθηκε. Για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε χαθεί. Και ανακαλύφθηκε το 1991 μέσα στα αρχεία που είχε ένας μαθητής και γαμπρός του μεγάλου φιλοσόφου που είχε επηρεάσει πολύ και τον Χάιντεγκερ και τον Χούσερλ, του Βίλχελμ Ντιλτάι. Ένας, ο γαμπρός του και ο μαθητής του, που εξέδωσε και τα έργα του, λεγόταν Γκέρκ Μις, τον οποίο αγαπούσε πολύ ο Χάιντεγκερ, τον εκτιμούσε πολύ. Σε αυτόν βρέθηκε, στα αρχεία του. Και φανταστείτε τώρα τη χαρά του Γκάνταμερ που το είδε μετά από 70 χρόνια, διότι ο Γκάνταμερ το 91 ήταν 91 ετών, είχε γεννηθεί το 1900. 91 ετών είχε την τύχη να δει αυτό το κείμενο να ανακαλύπτεται, να δημοσιεύεται και από μυθικό κείμενο γίνεται ένα κείμενο πραγματικό με σάρκα και οστά και πραγματικά διαβάζοντας το και εμείς σήμερα βλέπουμε ότι είναι ένα κείμενο σημείο τομής, διότι άλλαξε και το πεδίο όσον αφορά την έρευνα του Αριστοτέλη στη Γερμανία. Και αφού επηρέασε τη Γερμανία, καταλάβω, επηρέασε και τις άλλες χώρες. Έχει βγει και στα ελληνικά σε μία μετάφραση. Η μεταφράση του Χάιντεγκερ σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ δύσκολο. Μερικές φορές έχει την αίσθηση μιας γελιότητας. Αυτό όμως οφείλεται ότι τα κείμενα πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δηλαδή και οι αγγλικές μεταφράσεις ακολουθούν την πιο εύκολη οδό, σμιλεύουν πολύ το κείμενο και το κάνουν πολύ αγγλοσαξονικό. Έτσι. Αποφεύγουν δηλαδή τις λεπτές αποχρώσεις. Αν θέλει κάποιος να τις αποδώσει, μπορεί να δημιουργήσει ένα ελληνικό κείμενο που σε κάνει να σηκώνει στα χέρια σου και να λες τι λέει τώρα αυτό το κείμενο. Στα γερμανικά όμως λειτουργεί πραγματικά καταλυτικά. Ο Χάιντεγκερ βρίσκεται σε εκείνη την περίοδο σε μια γόνιμο διάλογο με τον Χούσερλ και μέσω του Χούσερλ καταφέρει να διαβάσει διαφορετικά και τον Αριστοτέλη και τον Καντ, αλλά και μεγάλους στοχαστές της θρησκευτικής παράδοσης όπως τον Αυγουστίνο ή τον Κίκερκο. Ήταν η φαινομενολογία ως μέθοδος που του επέτρεψε να κάνει αυτές τις αναγνώσεις. Το πρόβλημα είναι τώρα ότι ο Χάιντεγκερ ως ιδιοσυγκρασία ήθελε να εμφανίζεται ως πρωτότυπος στοχαστής και να υπερτονίζει τις διαφορές προς το Χούσερλ. Ήδη την περίοδο που λειτουργούσε ως φαινομενολόγος, από το 19 στο 1929, στις παραδόσεις του εμφανίζεται με έντονα επικριτική και αρνητική διάθεση προς το Χούσερλ και δημιουργεί την αίσθηση
ότι η έννοια της ρεφλεξιών που χρησιμοποιεί ο Χούσα πρέπει να εγκαταληφθεί, διότι είναι μία μέθοδος που οδηγεί σε μία αντικειμενικοποίηση του χώρου της υποκειμενικότητας. Δηλαδή, εξαντικειμενικεύει κάτι που είναι ζώσα υποκειμενικότητα. Και στη θέση της ρεφλεξιών ο Χάιντεγκερ βάζει τη λέξη ερμηνεία. Και όλοι οι Χάιντεγκεριανοί που είναι τρελαμένοι με τον Χάιντεγκερ και όχι με τον Χούσα, λένε μεταβαίνει η φρενολογία μέσω του Χάιντεγκερ από την αναστοχαστική φρενολογία, που είναι καρτεσιανής περισσότερο εμπνεύσεων, σε μία νέα καινοφανή φιλοσοφία που λέγεται ερμηνευτική φιλοσοφία, φρενολογία, και που έχει ξεκόψει τα δεσμά με κάθε καρτεσιανισμό. Άρα, τρεις παραδόσεις που υποτίθεται έρχονται σε ρήξη με την έννοια της ρεφλεξιών, της κεντρικής αυτής ιδέας του Χούσα. Η νατουραλιστική παράδοση, η νεοκαντιανή παράδοση και η ιδιότυπη φρενολογική προσέγγιση του Χάιντεγκερ που υποτίθεται ότι μεταβαίνουμε από τον αναστοχασμό στην ερμηνεία. Και κρίσιμο, ένα κρίσιμο ας πούμε κείμενο του Χάιντεγκερ που βοηθάει πάρα πολύ είναι η συγκλονιστική του πρώτη παράδοση ως βοηθός του Χούσα το 1919. Η πρώτη του πρώτη παράδοση. Όπου λειτουργεί μέσα από τα κείμενα του Χούσα, μέσα από τη φρασιολογία του Χούσα και που βλέπει κανένας πόσο έχει εξοικειωθεί με το ερευνητικό πρόγραμμα και την ερευνητική σκέψη του Χούσα στις πιο λεπτές αποχρώσεις. Αυτή η παράδοση έχει βγει στον τόμο 56-57 της Gesamtausgabe, της συνολικής έκδοσης του Χάιντεγκερ. Ο τίτλος λέει για το προσδιορισμό ή προορισμό της φιλοσοφίας, η λέξη Bestimmung στα γερμανικά έχει μια διπλή έννοια, αλλά σημαίνει ο προσδιορισμός, ο καθορισμός, πώς ορίζουμε τη φιλοσοφία, και το άλλο είναι και ο προορισμός της φιλοσοφίας. Εδώ υπάρχει ένα υπέροχο, μια υπέροχη παράδοση, που ήταν το 1919, λίγο μετά τον πόλεμο, και γι' αυτό είχε ονομαστεί μια παράδοση σε κατάσταση έκτακτων συνθήκων, λόγω του πολέμου, και εκεί μιλάει για τη φαινομενολογία. Ως μία αρχαίγονη πρωταρχική επιστήμη. Ο Χούσα είχε βγάλει το 1910 ένα κείμενο που λέγεται «Η φιλοσοφία ως αυστηρή επιστήμη». Η φρενολογία ήταν «Η φιλοσοφία ως αυστηρή επιστήμη». Ο Χάιντεγκερ μιλάει για πρωταρχική επιστήμη. Αλλά κρατάει την έννοια της επιστήμης. Αργότερα την εγκαταλείπει. Αλλά το 1919 στο 1929 μιλάει για μία πρωταρχική επιστήμη. Αυτή η παράδοση θα με βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτές τις διαλέξεις που κάνω εδώ πέρα. Γιατί είναι πολύ κοντά στο Χούσα, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και τις διαφορετικές αιχμές που βάζει ο Χάιντεγκερ, τις διαφορετικές πινελιές. Πιστεύω ότι Χούσα και Χάιντεγκερ αλληλοφωτίζονται. Τους βλέπω περισσότερο ως ενότητα. Μιλάω για τον Χάιντεγκερ του 1919 ως 1929. Πιστεύω ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Και η προσπάθεια του Χάιντεγκερ να εμφανιστεί ως αντιχουσερλιανός ήταν απόρρια αυτής της επιθυμίας του να εμφανίζεται ως πρωτότυπος καινοτόμος στοχαστής. Κατά κάποιο τρόπο ο Χούσελ απλώς τον βοήθησε να καταλάβει τη δική του, ας πούμε, διαφορετικότητα και άρα θα μπορούσε και να κάνει αυτά που έκανε χωρίς το Χούσελ. Το αμφισβητώ, έτσι. Δεν μπορεί να κατανοήσει κανένα το Χάιντεγκερ χωρίς το Χούσελ και Αριστόφανες. Είναι τέτοιος ο διάλογος εσωτερικός μεταξύ τους που πιστεύω ότι ο ένας φωτίζει τον άλλο. Για την έννοια της ρεφλεξιών να προσπαθήσω να την εισαγάγω, να τη φωτίσω, αντιμετωπίζοντας τρεις βασικές κατηγορίες ενστάσεων. Και θα δείτε ότι και στις τρεις αυτές ενστάσεις κέριο ρόλο παίζει η έννοια της χρονικότητας. Ορίστε. Μια που θα αναφερθώ περισσότερο, ίσως μπορώ να προτρέχω, οπότε ας το κρατήσω. Ναι.
Απλά η σκέψη μου είναι ότι να δει κανείς τον ανασκευασμό και την ερμηνεία διαφορετικά. Όπως είπε, σου είπε και χάρη και ο Ιωάννης Πρωτήρη τον άνθρωπο και αυτές οι δύο έντες είναι μια φωτιά. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Αυτό είναι ο στόχος. Να δείξω ότι αυτό που λέει ως ερμηνεία ο Χάιντεγκερ φωτίζει τι είναι η ρεφλεξιόν, ο αναστοχασμός ο Χούσελ, αλλά και το αντίστροφο. Αλλά ξέρετε, αυτό στο επίπεδο της διακήρυξης είναι εύκολο. Σημασία να το δει κανείς στην πράξη πώς γίνεται, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη έννοια, η έννοια της ρεφλεξιόν και είναι χαρακτηριστικό ότι οι ίδιοι φαινομενολόγοι πολλές φορές έχουν μπλέξει κοινό στα μπούτια τους, θα λέγαμε, όταν προσπαθούν να προσδιορίσουμε σαφήνεια τι εννοεί αυτός ο όρος. Έτσι, είναι εξαιρετικά δύσκολος ο όρος και χρειάζεται υπομονή όπως και ο όρος της ερμηνείας του Χάιντεγκερ. Δεν είναι εύκολο να ακούσει η λέξη ερμηνεία και νομίζει ότι είναι αυτό που συνήθως κατά νόμος ερμηνεία. Σκεφτείτε μόνο το εξής. Υποτίθεται η κέρια διαφορά του είναι η εξής. Ότι η ρεφλεξιό, ο αναστοχασμός, μετατρέπει τη ζώσα υποκειμενικότητα σε ένα αντικείμενο επιπλέον, αντικειμενοποιεί, ας πούμε, το χώρο της συνείδησης, ενώ η ερμηνεία χαρακτηρίζεται, όπως λέει ο Χάιντεγκερ σε αυτή την παράδοση στη σελίδα 115, που είναι ωραία παράδοση, σας λέω, η έννοια της ερμηνείας, λέει, της ερμηνευτικής θέασης ή εποπτείας, όπως το ονομάζει ειδικότερα, χαρακτηρίζεται, λέει ο Χάιντεγκερ, από μια συμπάθεια προς τη ζωή. Lebenssympathie. Δηλαδή, δεν βγαίνει από τη ζωή από πάνω και τη βλέπει εξωτερικά, αλλά τη βλέπει εκ των έντων. Συμμετέχει στην ίδια τη ζωή και αναδεικνύει στοιχεία που υπάρχουν ήδη στη ζωή. Είναι ένα παρακολούθημα της ίδιας της ζωής μέσα από την ίδια τη ζωή. Δεν αποξενώνεται τη ζωή η ερμηνεία, δεν βγαίνει απ' έξω, τη βλέπει μέσα από την οπτική γωνία της ίδιας της ζωής και τον τρόπο που η ίδια η ζωή κατανοεί τον εαυτό της. Δηλαδή η ερμηνεία τι κάνει, παίρνει την προκατανόηση που έχει η ζωή και την αναδεικνύει, την κάνει σαφέστερη και την κάνει εντατικότερη. Είναι ένα είδος, η ερμηνεία είναι ένα είδος προσοχή στο τι λέει η ίδια η ζωή για τον εαυτό της. Είναι μια προσοχή που είναι κάτι σαν μια προσευχή της ψυχής. Θα έλεγε και στο καθόλου την ωραία φράση. Η προσοχή είναι η προσευχή της ψυχής. Τσελάν το είχε διαβάσει από πού, τον Μπένιαμιν, Βάλτερ Μπένιαμιν, ο οποίος Βάλτερ Μπένιαμιν το είχε πάρει από ένα μεγάλο Εβραίο, Γερμανο-Εβραίο διαφωτιστή, τον Μέντελσον, εποχής του Κάντ. Η ερμηνεία λοιπόν δεν είναι κάτι που βγαίνει έξω από τη ζωή, αλλά είναι κάτι που εκ των ένδων στοχάζει τη ζωή. Προσέξτε, έτσι. Η φαινομενολογία, είτε στην διάσταση του Χάιντεγκερ, του Χούσελ, είναι μια φιλοσοφία η οποία εξακολουθεί να στοχάζεται όλα τα φαινόμενα μέσα από την οπτική γωνία του πρώτου προσώπου, όπως λέμε σήμερα. Πώς βλέπει το πρόσωπο που έχει αυτά τα συνειδησιακά βιώματα τον ίδιο τον εαυτό του. Ξεκινάει κατά κάποιο τρόπο αυτό που ονομάζεται αυθεντία του πρώτου προσώπου. Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Καρτεσιανής προελεύσεως. Λένε, ας πούμε, ότι όποιος στοχάζεται από την οπτική γωνία του πρώτου προσώπου, είναι σαν να αποδίδει ιδιαίτερα προνόμια στο πρώτο πρόσωπο. Δηλαδή εγώ, ως πρώτο πρόσωπο που βλέπει τα συνειδησιακά μου βιώματα, έχει μια προνομιακή σχέση με τα δικά μου βιώματα, που δεν τα έχει ο άλλος. Εγώ ξέρω καλύτερα τι συμβαίνει μέσα μου, στη ψυχή μου, στη συνείδησή μου. Αυτό έχει ονομαστεί το κύρος, η αυθεντία του πρώτου προσώπου. Και αυτή η ιδέα ότι υπάρχει μια ασυμμετρία ως προς τις αξιώσεις γνώσης του εαυτού σε σχέση με τον άλλον, που ανήκει ποτέ στην καρτεσιανή παράδοση αυτού, έχει υποβληθεί σε εντονότατη κριτική από πολλές κατευθύνσεις φιλοσοφίας. Αυτό όμως υπάρχει, η κριτική αυτή υπάρχει
και στη φρονολογία. Και η φρονολογία δεν ξεκινάει από την ιδέα, όπως θα σας πω, ότι το πρώτο πρόσωπο έχει το αλάθητο του Πάπα όσον αφορά τα δικά του βιώματα. Θα δούμε ότι και ο αναστοχασμός που χρησιμοποιεί ο Χούσελ, παρότι εμένει στην οπτική γωνία του πρώτου προσώπου, είναι ανοιχτός και επιρρεπής σε ατέλειες και ανεπαρκείς θεωρήσεις του πρώτου προσώπου. Και ο αναστοχασμός έχει περιορισμένη αξία και κύρος ως προς τη σχέση του με τον εαυτό, με τη συνείδηση του πρώτου προσώπου. Γι' αυτό, λόγω αυτής της ατέλειας, ο αναστοχασμός ο φρονολογικός αναζητάει και το διάλογο με το δεύτερο πρόσωπο, όπως βλέπει ο άλλος, ο φίλος, εμένα, και αναζητάει το διάλογο όπως βλέπει και ένας ουδέτερος παρατηρητής, εξωτερικός επιστημόνας, τα δικά μου συνδυσιακά βιώματα. Η αναγνώριση δηλαδή των ορίων του αναστοχασμού σημαίνει ότι χρειάζομαι οπωσδήποτε το διάλογο με το εσύ και με τον αυτόν, τον ουδέτερο. Ένα άλλο επίσης κύριο στοιχείο που, με το οποίο παλεύει ο Χάιντεγκερ και ο Χούσελ μαζί είναι να διατυπώσουν μια θεωρία της συνείδησης του εαυτού μας, όπου ο εαυτός μας πάβει να θεωρείται πρωτίστως ως ένας θεωρητικός παρατηρητής και ο εαυτός μας θεωρείται ως δρόμ πράτων υποκείμενο. Δηλαδή η αυτοσυνειδησία εννοεί μια πρακτικού τύπου περισσότερο σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του. Ο άνθρωπος νοείται ως ενεργό πράτων υποκείμενο. Με αυτό παλεύει ο Χάιντεγκερ και ο Χούσελ. Με το να περάσουμε από ένα παρατηρητή θεωρώ, εαυτός που παρατηρεί τον εαυτό του και άρα έχει μια γνωστική σχέση, σε έναν εαυτό που είναι πρακτικά εμπλεκόμενος με τον εαυτό του. Διαφορετικά ο δρόμ, ο πράτων συνδέεται με τον εαυτό του από ότι ο θεωρός. Ο θεωρός έχει την τάση να παίρνει αποστάσεις και να βλέπει τον εαυτό του κατά κάποιο τρόπο σαν να βλέπει το είδωλό του στον καθρέφτη. Παίρνει μια θεωρητική στάση απέναντι. Ο Χάιντεγκερ λέει, και όχι μόνο ο Χάιντεγκερ και ο Χούσελ, ο Χάιντεγκερ το λέει με τη δική του ριζοσπαστικότητα, η φαινομενολογία ως η πρωταρχική επιστήμη είναι αθεωρητική. Ούτε θεωρητική ούτε πρακτική. Είναι αθεωρητική. Δηλαδή, εννοεί περισσότερο ότι βλέπει ο φαινομενολόγος ως το πρώτο πρόσωπο τον εαυτό του ως δρόντα, ως εμπλεκόμενο, ως ενδιαφερόμενο για κάτι. Όχι ως έναν αποστασιοποιημένο θεωρό που προσπαθεί να καταλάβει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του εαυτού, αλλά σαν κάποιον που παλεύει πρακτικά να ορίσει πώς πρέπει να είναι ο εαυτός του. Έχουμε μία πρέπει. Βάζει μία ηθικοπολιτική διάσταση, αν θέλετε, μέσα στην έννοια του εαυτού. Δηλαδή, η όλη προσπάθεια, θα έλεγα, του Χάιντεγκερ είναι αυτό το στοιχείο της φρονολογίας να το αναδείξει με τη δέουσα ριζοσπαστικότητα που δεν το κάνει ποτέ το Χούσελ, γιατί ο Χούσελ παλεύει με καρτεσιανά και καντιανά μοντέλα και ενώ είναι ήδη καθοδόν προς αυτή την ανακάλυψη, αυτά τα μοντέλα κατά κάποιο τρόπο του φράζουν τον δρόμο προς την ελεύθερη έκφραση αυτής της ριζοσπαστικής ιδέας. Ο εαυτός είναι πρωταρχικά δρόμ, πράτων υποκείμενο. Και δευτεροβόντως θεωρητικό υποκείμενο. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται, κατά κάποιον αν θέλετε, και μια επαναξιολόγηση του αρχαίου μοντέλου. Ξέρετε, και στον Πλάτων και στον Αριστοτέλη βρίσκουμε ένα πρωτείο του θεωρητικού βίου. Πλάτων και ο Αριστοτέλης έχουν εκφράσει μία αξιολόγηση, μία ιεράρχηση. Ο ανώτερος βίος, η ανώτερη μορφή ζωής είναι ο βίος του θεωρητικού που βλέπει τις αιώνιες αλήθειες.
και υψώνεται στην ονειότητα με αυτόν τον τρόπο. Αντίθετα, ο άνθρωπος της πράξης, ο πολιτικός, έχει μία δευτερεύουσα σημασία σε αυτήν την ιεραρχία. Η φαινολογική παράδοση θεωρεί ότι αυτή η ιεράρχηση είναι μία προκατάληψη και στην ουσία επαναφέρει την ιδέα μιας θεωρητικής στάσης η οποία είναι ενταγμένη μέσα στην πρακτική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό. Επαναφέρει ένα είδος πρωτίου του πράτην, όπου όμως το πράτην δεν είναι τυφλό, δεν ξέρω εγώ, δεν είναι αυτός που πράτην πέφτει στην πράξη, ας πούμε, τυφλά χωρίς θεωρία κτλ. Και ο κάθε πράτον άνθρωπος, λέει ο Χάιντεγκερ, έχει τη δική του μορφή θεωρίας και θέασης, αλλά αυτή είναι συνδεδεμένη με την εκάστοτε κατάσταση μέσα στην οποία δρά, πράττει και ενεργεί. Δεν υπάρχει ένα τυφλό πράττει. Όπως λέει και ο Μερλό-Ποντί, ακόμα και το πιο άγριο πράττει έχει τη δική του αυτεπίγνωση. Στη δική του διάβλη και καθαρότητα. Αυτό είναι το πλαίσιο. Είναι μια φιλοσοφία που ξεκινά από το κύρος του πρώτου προσώπου, όμως δεν θεωρεί ότι αυτό το κύρος σημαίνει ότι μόνο εγώ έχω μια προνομιακή σχέση με τον εαυτό μου, ότι εγώ έχω μια ανώτερη γνώση του εαυτού μου. Αυτό το πρώτο πρόσωπο εννοεί, ας πούμε, τον άνθρωπο ως πράτοντα, ως πράτον υποκείμενο και όχι ως θεωρώ. Και παρόλο που υπάρχουν ασυμμετρίες ως προς τη σχέση με τον άλλο, με τα άλλα υποκείμενα, αυτές οι ασυμμετρίες δεν έχουν το χαρακτήρα μιας υποτιθέμενης ανώτερης θεωρητικής γνώσης που έχει το υποκείμενο για τον εαυτό του. Δεν έχει το παπικό αλάθητο ο άνθρωπος σε σχέση με τα δικά του συνδυσιακά βιώματα. Έτσι, δεν έχει αυτό το παπικό. Αυτή τη μετάβαση από το θεωρητικό κομμάτι προς το πρακτικό το εκφράζει ο Χάινιγκερ μέσα από μία προσπάθεια να αλλάξει τη χρήση μιας έννοιας που στη φαινολογική παράδοση ήταν κεντρικό, είχε κεντρικό ρόλο. Αυτή η έννοια ήταν η έννοια του βιώματος. Στα γερμανικά, Erleben. Βίω. Ο Χούσελ χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο επηρεασμένος από το μεγάλο ιστορικό της φιλοσοφίας, τον Diltai, που είναι πιο ανοιχτό στον χώρο της ιστορίας της φιλοσοφίας. Ο Diltai είχε γράψει ένα υπέροχο δοκίμιο που λεγόταν «Η ποίηση ως έκφραση και βίωμα». Ο Χάιντεγκερ λέει «Η λέξη Erlebnis, όπως και κάθε φιλοσοφική έννοια, έχει τα αρνητικά της και τα θετικά της. Δεν πρέπει όμως να μας κάνει να ξεχνάμε ότι ο χώρος της συνείδησης και των συνδυσιακών βιωμάτων δεν είναι ένας περίκλειστος χώρος. Η λέξη βίωμα είναι σαν να σε κλείνει μέσα σε ένα εσωτερικό χώρο και να χρειάζεται μετά ολόκληρες διαδικασίες για να έρθει σε επαφή με τα αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου. Έχω κάποια εσωτερικά βιώματα, αυτά συγκροτούν τον εσωτερικό χώρο της συνείδησης και το ερώτημα είναι πώς αυτά τα βιώματα συνδέονται με κάποια εξωτερική πραγματικότητα. Η λέξη Erlebnis, λέει, σε βυθίζει σε ένα περίκλειστο κόσμο. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Για να μην έχουμε αυτή την κακή, ας πούμε, αντίληψη, πρέπει να θυμόμαστε ότι το Erlebnis, το συνειδησιακό, στη φρανολογία, είναι στην ουσία μία πρακτική σχέση προς κάτι. Μία συμπεριφορά προς κάτι. Ο Χάινιγκερ λέει το Erlebnis, αυτή την παράδοση που σας λέω, έχει το χαρακτήρα ενός sich verhalten zu. Sich verhalten σημαίνει συμπεριφέρομαι προς κάτι. Αυτή η έννοια
Ζίχτερχάλτεν σημαίνει θεωρητική και πρακτική σχέση με κάτι. Άρα ήδη έχει χαθεί αυτό το περίκλειστο στοιχείο του βιώματος. Και αν το σκεφτούμε, λέει, καλύτερα, λέει αυτό το Ζίχτερχάλτεν σου, αυτή την πρακτική σχέση, τότε θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι το Erlebnis, το βίωμα, έχει το χαρακτήρα, λέει ο Χάιντεγκερ, ενός, και εδώ έρχεται η λέξη που είναι κέρια, υποτίθεται για τον Χάιντεγκερ, το μεταγενέστερο, ενός Ereignis, κρατήστε αυτή τη λέξη, είναι κέρια, λέει το καλύτερο, λέει, για να σκεφτούμε τι εννοεί με συνειδησιακό βίωμα και φαινομενολογία, να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη Ereignis. Ορίζω αυτό για να δείσω τόσο έμφαση στη λέξη Eigen. Ereignis στα γερμανικά σημαίνει αυτό που λέμε το συμβάν, κάτι που συμβαίνει, κάτι που επισυμβαίνει. Όμως το ενδιαφέρον σε αυτό είναι, λέει ο Χάιντεγκερ, ότι υπάρχει αναφορά στη λέξη μέσα Eigen. Eigen σημαίνει το ίδιο, το δικό μου. Είναι, γι' αυτό λέμε τη σκέτη λέξη αυτή, χρησιμοποιούμε μετά ο μεταγενέστερος Χάιντεγκερ, μάλιστα ο μεταγενέστερος Χάιντεγκερ λέει, εγώ νοώ το είναι ως Ereignis. Και το έχουμε αποδώσει στα ελληνικά πλέον ως ιδιοσυμβάν. Ένα συμβάν το οποίο έχει μια αναφορά σε εμένα. Προσέξτε, είναι ένα συμβάν το οποίο έχει σχέση, έχει δεσμό με εμένα. Αλλά τι αναφορά σε εμένα, δεν είναι αναφορά σε ένα εγώ που είναι αυτενεργό, που ξέρει τι θέλει. Δεν είναι το εγώ εδώ πέρα που είναι ο φορέας του βιώματος και της συνείδησης, αλλά είναι, θα το πω γραμματικά, μία δοτική της φανέρωσης, δοτική. Κάτι συμβαίνει σε εμένα, στα αρχαία ελληνικά το σε εμένα, αντιστοιχεί στη δοτική. Το εγώ νοείται ως τόπος φανέρωσης. Είναι ο τόπος όπου επισυμβαίνει η συνείδηση. Και αυτό που σημαίνει επισυμβαίνει, σημαίνει ότι το εγώ εδώ πέρα δεν είναι ούτε ενεργοτικό ούτε παθητικό. Είναι και τα δύο ταυτοχρόνως. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα αυτάρεσκο εγώ που ξέρει τι θέλει και ελέγχει τη συνείδηση και καθοδηγεί τις δραστηριότητες της συνείδησης με προγραμματικό, μεθοδικό τρόπο. Δεν είναι ένα εγώ αυτάρεσκο και αυταρκές. Είναι μία δοτική της φανέρας, είναι ένας τόπος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε ένα συμβάν που είναι ένα αντικειμενικό συμβάν που συμβαίνει ανεξάρτητα από τους ανθρώπους. Συμβαίνει πάντα σε σχέση με εμένα. Αλλά αυτό το σε εμένα δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο εγώ το ελέγχω. Ότι γνωρίζω το νόημά του. Ότι νοηματοδοτώ εγώ αυτό το συμβάν. Έχει ένα πράγμα που το αναδύεται στη μέσα ή όχι. Αναδύεται το συμβάν, αναδύεται σε μένα. Αναδύεται, φανερώνεται. Είναι ένας τόπος ανάδυσης φανέρας. Μπορείς να το πει εύκολα. Προσέξτε όμως, έτσι, αναδύεται σε μένα αυτό το συμβάν. Δεν είναι ούτε ένα αντικειμενικό συμβάν χωρίς πρόσωπο, χωρίς υποκείμενο, ούτε είναι ένα συμβάν το οποίο το ορίζω, το ελέγχω και το διαμορφώνω εγώ. Και το νοηματοδοτώ εγώ. Προσέξτε, ο Χάιντεγκερ έχει μεγάλη απέχθεια στη λέξη νοηματοδοτώ. Γιατί σημαίνει ότι το νόημα είναι κάτι που εγώ το δίνω στα πράγματα, σαν να ήταν κάτι που προέρχεται από μένα. Αλλά, όπως λέει ο Χάιντεγκερ, όταν εγώ προσπαθώ να νοηματοδοτήσω, νοηματοδοτώ, γιατί είναι ήδη νοηματοδοτημένα από μόνο τους τα πράγματα. Αυτό είναι, λέει, μια επιστημονιστική, νατουραλιστική ψευδαίσθηση. Έχω αρχικά γεγονότα, τα οποία είναι γυμνά, και έρχεται κάποιο υποκείμενο, ατομικό ή συλλογικό, κοινωνία, κοινότητα κλπ. Και δίνει νόημα σε αυτά τα γυμνά από γεγονότα, από νόημα γεγονότα. Η ζωή μας, λέει, η συνειδησιακή μας ζωή,
είναι ήδη πάντοτε νοηματοδοτημένη. Και εγώ μέσα από την ερμηνεία δεν έρχομαι να νοηματοδοτήσω, έρχομαι να αναδείξω, να φωτίσω. Και με φωτίζοντας αυτή την λογική, έρχομαι να παρέμβω και κριτικά σε κάποιες τάσεις να καταστρέψω με τις θεωρίες μου και τις προκαταλήψεις μου αυτή την νοηματοδότηση. Η ερμηνεία, προσέξτε, λέει ο Χάιντεγκερ, φωτίζει, αναδεικνύει, αλλά έχει και μία κριτική διάσταση, γιατί προσπαθεί να σώσει τη ζωή από την ίδια την τάση της να παρερμηνεύει τον εαυτό της. Λοιπόν, κρατήστε αυτό εδώ πέρα. Ο Χάιντεγκερ περνάει από το Ερλέμπνις στο Ερ-Άιγνις. Αυτό σας το λέω τώρα γιατί δίνει μία έμφαση στο να αναδείξουμε αυτό το πρακτικό στοιχείο του εαυτού μας. Και ένα στοιχείο του πρακτικού εαυτού είναι ότι δεν είναι ένα αυτάρεσκο, αυταρχές υποκείμενο που ελέγχει το νόημα των ενεργειών του, που ελέγχει το σύνολο των πράξεών του, που είναι κυρίαρχο των νοημάτων που το ίδιο αποδίδει στα πράγματα, αλλά είναι ένα εγώ που είναι εμπλεκόμενο στις διαδικασίες και είναι ο τόπος όπου αυτές οι διαδικασίες συγκροτούνται ως ενοηματημένες. Έτσι, μέσω από την εμφάνιση των γεγονότων μέσα σε αυτό το εγώ, τα γεγονότα αποκτούν το εγγενές τους νόημα. Δεν το βάζουμε εμείς. Επισυμβαίνει το νόημα. Έτσι. Θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα? Όχι πολύ μεγάλα. Και μετά θα περάσω στις κριτικές κατά της ρεφλεξιών. Περίπου, να τα σχεδίσουμε.